εξακολουθούν να μην ανησυχούν οι σεισμολόγοι για το σεισμικό φαινόμενο που εξελίσσεται εδώ και αρκετούς μήνες στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Προειδοποιούν όμως ότι αναμένεται να συνεχιστεί ακόμα και μετά από το καλοκαίρι. Θα συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα για περίπου άλλους 6 μήνες, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Μέχρι το περίπου να περάσει το καλοκαίρι δηλαδή του 2022, πέρασε ένας χρόνος. Γιατί ναι, μεν ο σεισμός ήταν κοντά στο 6, αλλά υπήρχε πολλή ενέργεια συσσωρευμένη και στα γειτονικά ρήγματα μικρότερα βρίσκονται δίπλα από το αυτό που ενεργοποιήθηκε. Και αυτό συνέβη διότι είχαν πάρα πολλά χρόνια να δώσουν μεγάλο σεισμό. Ήταν όμως μικρού μεγέθους μεσαίου, όχι πάνω από 4,5, 4,4, 4,3, κάπου εκεί. Σημαίνει ότι θα υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Με βάση το σεισμικό μοντέλο, όλα εξελίσσονται κανονικά, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι οποίοι ωστόσο παρακολουθούν στενά το φαινόμενο αυτό. Έχει σπάσει ένα κεντρικό κομμάτι του ρήγματος στο Καστέλι, της ζώνης του Καστελίου, ναι. Καστελίου Αυλής Λαγούτας, είναι αυτή η ζώνη, που έχει μήκος περίπου στα 23 χιλιόμετρα. Και τώρα οι μετασεισμοί που συγγίνονται, γίνονται στην περίμετρο της ζώνης διάρρηξης, δηλαδή εκεί που είναι τώρα το αεροδρόμιο. Το καινούριο, βόρεια και νότια και λίγο δυτικά. Είναι αυτή η περιοχή η οποία έχει αρκετή ενέργεια συσσωρευμένη και η οποία εκτονώνεται αργά. Γι' αυτό και θα έχουμε περίπου άλλους 6 μήνες. Ακόμη και όσοι θελήσουν να ξαναφτιάξουν ό,τι έχασαν μπορούν να το κάνουν, αφού έτσι κι αλλιώς μια σύγχρονη κατασκευή σίγουρα είναι και πιο ανθεκτική, επισημαίνει ο κύριος Γκάνας. Συζητάμε ότι είναι διαφορετική κατασκευή, αν μιλάμε για μια μεμονωμένη περίπτωση ή να μιλάμε για ένα μεγάλο τεχνικό έργο. Νομίζω ότι ο κύκλος έχει περάσει, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή ανησυχίας για μεγάλο σεισμό, οπότε μπορούν σιγά σιγά να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες. Η τάση πάντως έχει μεταφερθεί όπως τονίστηκε προς το Καστέλι και τη Μεσαρά, χωρίς να διαπιστώνουν οι επιστήμονες την ενεργοποίηση και άλλου ρήγματος στην περιοχή, ενώ παραμορφώνεται το υφιστάμενο. Ο κύριος Γκανάς δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το φαινόμενο στα δυτικά του νησιού. Εκεί υπάρχουν δύο μεγάλα ρήγματα τα οποία τα ξέρουμε και είναι γνωστά. Ένα που βγαίνει παραλιακά από τη Φαλάσσαρνα στη Γραμβούσα και ένα άλλο πιο εσωτερικό. Αυτά έχουν δυναμικό για μεγάλους σεισμούς. Πάνω από 6. Ωστόσο δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται αυτά τα ρήγματα.